Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Πραγματικά έχουμε, νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος αισθάνεται χαμένος μέσα σε αυτήν την ομίχλη του πολέμου και το φόβο, την αγωνία για το τι του ξημερώνει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε είναι φρικτά και έχουμε πάντα το φόβο ότι θα γίνουν ακόμη πιο φρικτά και ότι θα έρθουν ακόμη και πιο κοντά μας, δηλαδή ότι θα μπουν στη ζωή μας. Έχετε μια και εκτίμηση. Δικαίως, ναι, δικαίως, αλήθεια. Δικαίως. Ναι. Δεν νομίζω ότι η γενιά μας τουλάχιστον, και μιλάω εγώ που είμαι πιο κοντά στη γενιά, δηλαδή ο πατέρας μου ήταν στον πόλεμο, mm-hmm. είχε παντελώς ξεγράψει και το ενδεχόμενο του πολέμου από το μυαλό μας. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε στην ατζέντα. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ. Εδώ, εμείς σε ευρωπαϊκό έδαφος τουλάχιστον. Ναι, ναι. Εμείς είχαμε ασχοληθεί με τα δικά μας λόγω της Κύπρου, λόγω του ότι είχαμε τοπικά, δηλαδή ως Ελλάδα, πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά και αυτό ήταν κάτι το οποίο λέγαμε θα υπάρξει ενδεχομένως ένα θερμό επεισόδιο ή κάτι τέτοιο. Δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι είναι δυνατόν να υπάρχει πόλεμος τόσο πολύ κοντά μας επί ευρωπαϊκού εδάφους με αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας άμεσα. Έτσι, αυτό είναι το οποίο δημιουργεί είναι, και ναι. την αγωνία και την ανασφάλεια την οποία νιώθουν οι πολίτες. Δικαίως. Μπορείτε να βρείτε ένα νήμα λογικής και μια πρόβλεψη μέσα σε αυτήν την φοβερή ομίχλη, μέσα σε αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, μπορείτε να διακρίνετε μια λογική εξέλιξη, δηλαδή πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα και πώς τελειώνουν. Το πώς τελειώνουν δεν είμαι σε θέση να το πω. Το πώς εξελίσσονται, η αίσθηση μου είναι, σας άκουγα χθες mm-hmm. που λέγατε στο Sky ότι υπάρχουν τρία σενάρια τα οποία μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη φρίκη. Και, ναι. και πέραν αυτή που φοβάμαι πως δεν έχουμε δει ακόμα, mm-hmm. δηλαδή στις άλλες πόλεις οι οποίες τώρα τις σταδιακά ανακαταλαμβάνονται τους Ουκρανούς, νομίζω ότι τα δύο σενάρια είναι βασικά ένα. Δηλαδή και ισχύει ότι οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν πάει χωρίς να είναι προετοιμασμένοι για το ναι. τι τους περίμενε, βρεθήκανε σε απόγνωση από τις επιθέσεις που κάνανε οι Ουκρανοί και από ένα σημείο και πέρα δεν υπήρχε ηγεσία, δεν υπήρχε έδρασε ο καθένας ναι. όπως νόμιζε. Σαν αγέλη. Και, ναι, σαν αγέλη, και αυτά το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλούς πολέμους δεν γίνονται. Έγιναν και στην Ουκρανία με όλη τη φρίκη την οποία συμπαρασύρουν μαζί τους. Το δεύτερο που νομίζω ότι είναι η στρατηγική Πούτιν, ο Πούτιν από την αρχή πίστευε ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αδύναμη mm-hmm. και ότι θα είναι διχασμένη στο θέμα της Ρωσίας. Αυτό δεν το πέτυχε, η Ευρώπη αντέδρασε ενωμένη, αλλά εξακολουθεί ο Πούτιν και πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών. Mm-hmm. Και ναι. αυτό εμένα μου το είπε ένας Ρώσος φίλος μου κατά πρόσωπο. Μου λέει ότι εσείς είσαστε δημοκρατίες, είσαστε αδύναμοι, διότι οι λαοί από ένα σημείο και πέρα θα σκεφτούν την τσέπη τους και δεν θα σκεφτούν τι θα γίνει και η ελληνική θα τελειώσει στην ακρίβεια mm-hmm. και από εκεί και πέρα εμείς θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Η χθεσινή εκλογή του Όρμπαν αναμφισβήτητα του έδωσε θάρρος σε αυτή την ναι. αντίληψη την οποία έχει. Ναι. Θα γυρίσω σε αυτό. Θα γυρίσω γι' αυτό να σας ρωτήσω, αλλά μου δίνει την αφορμή να σας το ρωτήσω, γιατί το ακούω από πολύ σοβαρούς αναλυτές και πολιτικές φυσιογνωμίες στον κόσμο, ότι είναι σαν ο Πούτιν να προσπαθεί να σπρώξει την Ευρώπη, να σπρώξει τους Ευρωπαίους, να τους οδηγήσει στα άκρα, να τους υποχρεώσει. Να υποχρεώσει την κοινή γνώμη να εξεγερθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποχρεωθούν να πάρουν μέτρα κυρώσεις που θα πονέσουν την Ευρώπη πολύ, έτσι ώστε εκεί, δεν ξέρω τι ελπίζει, ελπίζω ότι εκεί η Ευρώπη θα σπάσει. Ναι, αυτό είναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι αν δείτε χρόνια πίσω, εγώ ήμουνα στο Βουκουρέστι λόγω, θυμάστε το Βουκουρέστι, βέβαια. Έγινε ήταν και για μας το μεγάλο δράμα. Θέμα. Ναι. Πλην όμως έζησα τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ όταν ήμασταν στη Λουμπλιάνα μία εβδομάδα πριν από το Βουκουρέστι. Δεχτήκαμε και οι δύο ένα τηλεφώνημα από την Κονταλίζα Ράι. Ο Μεν Στάινμαϊερ άκουσε τα σχόλιανά του για το θέμα της Ουκρανίας
Mm-hmm. Εγώ πάλι άκουσα τα δικά μου σχολιανά για το θέμα των Σκοπίων. Ναι. Αλλά το θέμα των Σκοπίων, εντάξει, το χειριστήκαμε, ήταν άλλου είδους, είχε άλλου είδους βαρύτητα. Εκείνη την εποχή όμως, εμείς στη μεγάλη πλειοψηφία των Υπουργών Εξωτερικών πιστεύαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μία σχέση με τη Ρωσία η οποία να εξελιχθεί σε μία κανονική μορφή συνεργασίας. Παρά το ότι τα πρώτα δείγματα υπήρχαν ήδη πάνω στο τραπέζι. Η άποψη ήταν ότι θα μπορούσαμε να τραβήξουμε με την οραματική έτσι, αντίληψη η οποία υπήρχε τότε, μια Ευρώπη από τα Ουράλια και τα λοιπά, ναι, ναι, του Τσέρτσιλ και αυτά. Αυτό ήταν η αντίληψη της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Μετά αρχίσαμε να βλέπουμε τα δείγματα, Γεωργία, Κρυμαία και ούτω καθεξής, και εξακολουθούσαμε πεισματικά να πιστεύουμε ότι έχουμε την δύναμη να πείσουμε τη Ρωσία ότι πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική γραμμή. Βεβαίως από ένα σημείο και πέρα όλα αυτά καταπέσανε, δεν μπορούσες να δικαιολογήσεις ούτε την εσωτερική στάση απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του Πούτιν από τις δικτυάσεις μέχρι τις φυλακές. Δεν μπορούσες να κάνεις ότι δεν βλέπεις όταν καταπατά συνθήκες και την κυριαρχία κτλ. Και κάποια στιγμή τέλος πάντων η Ευρώπη αντέδρασε. Ο βασικός λόγος όμως που ο Πούτιν δεν μπορούσε να ανεχθεί την Ουκρανία ήταν ότι η Ουκρανία με τις χίλιες αδυναμίες που είχε η δημοκρατία της ήταν δημοκρατία. Ναι. Και αυτό τον ενοχλούσε πάρα πολύ στα σύνορά του. Ναι. Δηλαδή σήμερα θα γίνει μία μάχη, όσο περίεργο και αν ακούγεται, μία μάχη αρχών, αξιών, ιδεολογιών. Δηλαδή, το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό που θέσατε κι εσείς, αν η Ευρώπη αντέχει να τη δώσει αυτή τη μάχη. Γιατί αναφερθήκατε ήδη, στην Ουκρανία οι δημοσκοπήσεις έδειχναν περίπου ισοπαλία και τελικά ο Όρμπαν κέρδισε με θρίαμβο. Στη Γαλλία, ενώ φαινόταν ότι τις πρώτες μέρες του πολέμου οι πολίτες συσπυρώνονται γύρω από τον πρόεδρό τους, τις τελευταίες μέρες η Μακρόν κερδίζει μία μισή μονάδα την ημέρα. Και απειλεί όχι απλώς να μπει στο δεύτερο. Η Λεπέν, ναι. Άρα, μήπως κερδίζει ο Πούτιν το παιχνίδι, δηλαδή. Μήπως αυτό που σας είπε ο Ρώσος ο φίλος ότι οι δημοκρατίες δεν θα αντέξουν κινδυνεύουμε να το δούμε. Εγώ δεν το πιστεύω, κύριε Τσίμα. Δεν το πιστεύω. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι μια έτσι ευαίσθητη αλλά και αποφασισμένη κοινή γνώμη. Θέλω τουλάχιστον να το ελπίζω έτσι, γιατί αλλιώς πρέπει να μπούμε σε τελείως διαφορετικές λογικές. Αλλιώς πρέπει να πάμε σε άλλου είδους σκέψη. Τις οποίες εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα ούτε να τις σκεφτώ ούτε να τις ζήσω. Ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια, ναι. Ναι, όχι, ειλικρινά σας το λέω. Ναι. Δηλαδή, εάν μπούμε στη λογική ότι η δημοκρατία πέσανε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και ότι το μέλλον των χωρών θα είναι απολυταρχικά καθεστώτα. Γιατί ο Όρμπαν απολυταρχικό καθεστώς, κέρδισε τις εκλογές, ναι, αλλά όταν θα γυρίσουν τα μηνύματα για το πώς κέρδισε τις εκλογές, τότε εδώ είμαστε να ξανακουβεντιάσουμε. Ναι. Δηλαδή χωρίς ελευθερία του τύπου, χωρίς διάφορα. Από ό,τι διάβαζα, ο αντίπαλός του, ο ηγέτης όλης της αντιπολίτευσης, είχε νομίζω συνολικά στην προεκλογική περίοδο 15 λεπτά στην κρατική τηλεόραση και εκεί δεν υπάρχουν και άλλα κανάλια. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ναι. Τώρα, αυτό είναι απόλυτος, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε. Να πω κάτι το οποίο είχα πει και όταν ο Όρμπαν είχε τοποθετηθεί τότε για το θέμα το μεταναστευτικό, ότι και εμείς οι υπόλοιποι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Μονάζιγα δικά μας δεν γίνεται. Ναι, ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όχι στην κοινή πολιτική για το προσφυγικό. Όχι στην κοινή πολιτική για τη Ρωσία, όχι στην κοινή πολιτική για το άλλο. Οκ, πήγαινε αγόρι μου κάπου αλλού, αλλά δεν μπορεί να είσαι να έχεις βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθείς αυτή τη στάση. Μάλιστα. Και ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λέω, ότι δεν υπάρχει τρόπος να διώξεις κάποιον από την Ευρώπη,
Αλλά όπως δημιουργούμε νέους θεσμούς, ας δημιουργήσουμε και τον τρόπο αυτό. Τώρα, πολύ γρήγορα να σας ρωτήσω, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει όταν ξεκινούσαν όλα αυτά, να σας φέρω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Δημιουργήθηκε κάποια στιγμή η αίσθηση ότι ή αυτή η έκτακτη κατάσταση, οι κίνδυνοι που είναι προφανείς για όλη την περιοχή, οι κίνδυνοι για τις οικονομίες που η Τουρκία τους υφίσταται πρώτη από τους άλλους, τους υφίσταται πιο βαριά, δίνουν μια καινούργια ευκαιρία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και τώρα, παρακολουθώντας τα πράγματα, και ξέρω ότι τα παρακολουθείτε από κοντά, το πιστεύετε αυτό? Υπάρχει μια ευκαιρία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις με λόγω της γενικής κρίσης? Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ένα νέο δεδομένο, ότι η όλη ρητορική του αναθεωρητισμού έχει πλήρως καταρρεύσει. Δηλαδή, ναι, ό,τι έλεγε ο Ερντογκάν όλο αυτό τον καιρό, με αποδέκτη εννοώ τώρα την διεθνή κοινή γνώμη, έτσι. Mm-hmm. Επειδή ήταν τάλε κουάλε αυτά τα οποία έλεγε ο Πούτιν, αυτή τη στιγμή ανάβουν κόκκινα λαμπάκια σε οποιονδήποτε ακούει αυτού του είδους τη ρητορική. Άρα αυτό είναι ένα νέο δεδομένο. Το δεύτερο νέο δεδομένο είναι ότι ναι, υπάρχει πραγματικά τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία προσπαθεί να σταθεί σε δύο βάρκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση αυτή. Κάποια στιγμή κινδυνεύει να πέσει μέσα στο νερό. Και το τρίτο είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι όλη αυτή η πολιτική την οποία ακολούθησε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια πολιτική που τη βγήκε σε μπούμερα. Άρα, για λόγους εσωτερικούς, κομμάτια αυτής της ρητορικής με τα βεβαιότητας θα συνεχίσουν, αλλά βλέπετε ότι πάντοτε πλέον προστίθεται ότι εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, θα θέλουμε και τα λοιπά, αυτές τις νέες δηλώσεις θα μπούσουν και τα λοιπά. Πάντοτε δηλαδή προσθέτουν ότι υπάρχει ένα νέο δεδομένο που είναι αυτή η συζήτηση. Θα το δούμε, θα το δούμε. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι τα μηνύματα που έχουν φτάσει στην Τουρκία είναι αρκετά δυνατά για να αντιληφθεί ότι η λογική την οποία υπηρέτησε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν παντελώς ατελέσφορη. Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.